αρχικά να πούμε δύο λόγια σε σχέση με το ίδιο το έργο. Να πούμε τι είναι το έργο. Ναι. Το έργο είναι ίσως η καλύτερη βρετανική κωμωδία του 20ου αιώνα. Ο Ρόζεγκραντς και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί, του Τόμ Στόπαρτ. Είναι ένας συγγραφέας πολύ γνωστός. Το έργο γίνει και ταινία με τον Γκάρι Όλτμαν, τον Ντιμ Ροθ και τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους, σε σκηνοθεσία του ίδιου του Τόμ Στόπαρτ, ο οποίος έχει πάρει και Όσκαρ σεναρίου για την ταινία Ερωτευμένο Σέξπιρ. Το έργο λοιπόν είναι το εξής. Βλέπουμε την ιστορία του Άμλετ μέσα από τα μάτια των δύο τελευταίων ηρώων, του Ρόζεγκραντς και του Γκίλντενστερν. Να πω δύο λόγια για τον κόσμο που δεν ξέρει. Στην τελευταία σελίδα του έργου μπαίνει ο Άγγλος πρεσβευτής και λέει την ατάκα: ο Ρόζεγκραντς και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί. Να εξηγήσω λοιπόν πώς φτάνουμε μέχρι εκεί. Ο Άμλετ λοιπόν, γυρνώντας το έργο του Σέξπιρ, το πασίγνωστο αυτό φοβερό έργο του Σέξπιρ, ιστορικό δράμα, ο Άμλετ, η ιστορία του με πέντε λέξεις έχει ως εξής. Ο Άμλετ, γυρνώντας από το πανεπιστήμιο, από το που σπούδαζε, μαθαίνει ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει και ότι τη θέση του στο θρόνο έχει πάρει ο αδερφός του πατέρα του και έχει παντρευτεί και τη μητέρα του. Όταν λοιπόν γυρίζει, εμφανίζει το φάντασμα του πατέρα του και του λέει: παιδί μου, δεν πέθανα, με σκότωσε ο αδερφός μου, με δολοφόνησε και έχει σφετεριστεί το θρόνο μου και έχει παντρευτεί τη γυναίκα μου. Οπότε πρέπει να εκδικηθεί στο θάνατό μου, αλλά να μην πειράξει τη μάνα σου, γιατί η μάνα σου δεν ξέρει τίποτα για το φόνο, δεν είναι δηλαδή συμμέτοχη σε αυτή την ίντρικα. Οπότε να μην την πειράξει καθόλου, αυτά, αντίο κτλ. Ο Άμλετ λοιπόν, από την ώρα που το μαθαίνει αυτό, ως πρίγκιπας, είναι υποχρεωμένος να εκδικηθεί. Ως νέος όμως και ως μορφωμένος νέος, δεν θέλει καθόλου να μπει σε αυτό το παιχνίδι της εξουσίας. Και γι' αυτό και καθ' όλη τη διάρκεια του έργου αναρωτιέται αν πρέπει να το σκοτώσει, αν είναι αυτός ο ένοχος, αν δεν είναι, να ζει κανείς ή να μην ζει. Όλες αυτές τις χιλιάδες ερωτήσεις που βάζει ο Σέξπιρ στον Άμλετ. Ο Κλάβδιος λοιπόν από την άλλη έχει αγωνία αν ο πρίγκιπας εκδικηθεί το φόνο του πατέρα του, αν έχει μάθει ότι αυτό σκότωσε τον πατέρα του. Οπότε έχουμε τον Άμλετ που προσπαθεί να καταλάβει αυτό είναι ο δολοφόνος και ο Κλάβδιος που είναι ο δολοφόνος προσπαθεί να καταλάβει αν ο διάδοχος ξέρει ότι αυτό είναι ο δολοφόνος. Στην προσπάθειά του να καταλάβει λοιπόν ο Κλάβδιος αν ο Άμλετ έχει καταλάβει τι έχει γίνει, φωνάζει τους δυο συμφοιτητές του Άμλετ στο Πανεπιστήμιο, τον Ρόζεγκραντς και τον Γκίλντενστερν, φίλους του, να τον παρασύρουν σε χαρές με σκοπό να μάθουν τι είναι αυτό που τον βασανίζει. Συναντιέται λοιπόν ο Ρόζεγκραντς και ο Γκίλντενστερν με τον Άμλετ. Ο Άμλετ μόλις καταλαβαίνει ότι ο Κλάβδιος τους έφερε, τους διαγράφει από φίλους. Και όταν στο τέλος ο Κλάβδιος μαθαίνει ότι ο Άμλετ ξέρει ότι αυτός είναι ο δολοφόνος και ότι πρόκειται να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του, αποφασίζει να τον στείλει τον Άμλετ στην Αγγλία με ένα γράμμα που με συνοδούς του, τον Ρόζεγκραντς και τον Γκίλντενστερν, που το γράμμα γράφει μέσα ότι ο Άγγλος βασιλιάς πρέπει να σκοτώσει τον Άμλετ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του ταξιδιού, ο Άμλετ αλλάζει το γράμμα. Πάνε τελικά μόνο ο Ρόζεγκραντς και ο Γκίλντενστερν στην Αγγλία και το γράμμα που το έχει αλλάξει ο Άμλετ γράφει ο Ρόζεγκραντς και ο Γκίλντενστερν να θανατωθούν. Αυτοί οι δύο οι απλοί άνθρωποι, τέλος πάντων οι φοιτητές, πεθαίνουν χωρίς να ξέρουν τον λόγο, διότι δεν ξέρουν ότι το γράμμα που συνοδεύει τον Άμλετ γράφει ότι πρέπει να δολοφονηθεί ο Άμλετ. Οπότε στο τέλος του έργου ο Άγγλος ο πρέσβης μπαίνει μέσα και λέει: ποιος θα μας συγχαρεί τώρα που η εντολή σας έγινε, πραγματοποιήθηκε, ο Ρόζεγκραντς και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ενώ στο Σέξπιρ αυτοί οι δύο ήρωες είναι τριτεύοντες χαρακτήρες. Ακριβώς. Εδώ γίνονται κεντρικοί χαρακτήρες και ο Άμλετ γίνεται τριτεύον χαρακτήρας. Ακριβώς. Τι ακριβώς παίζεται, δηλαδή. Λοιπόν, παίρνει λοιπόν ο Στόπαρτ την τελευταία αυτή ατάκα του Σέξπιρ και τη βάζει τίτλο στο έργο: ο Ρόζεγκραντς και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί. Και βάζει τώρα και βλέπουμε την ιστορία του Άμλετ μέσα τα μάτια των τρίτων ρόλων. Δηλαδή, τι κάνει ο Στόπαρτ πολύ έξυπνα. Ξέρω εγώ. Δείχνει στην αρχή του έργου την off σκηνή, τι κάνουν αυτοί οι δύο και τι λένε μέχρι να φτάσουν στο παλάτι. Φτάνουν στο παλάτι. Τι γίνεται, συναντιούνται με τον Κλάβδιο, συναντιούνται με τον Άμλετ, τι γίνεται μετά, τι λένε οι δυο τους όταν έχουν συναντηθεί με τον Άμλετ. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι, αυτή τη μετάπτωση του καθημερινού ανθρώπου σε ήρωα, σε πρωταγωνιστή, είναι ακριβώς και αυτή η αιτία που με έκανε να διαλέξω το έργο, που βέβαια στη δικιά μας τη διασκευή. Γιατί πρόκειται για διασκευή, να το πούμε αυτό. Πρόκειται για διασκευή του έργου του Στόπαρτ. Το πραγματικό, το ολοκληρωμένο έργο έχει 15 ρόλους. Το ολοκληρωμένο έργο έχει 30 ρόλους. Έχει 30 δηλαδή ρόλους. Τον Άμλετ, όλους τους ήρωες του Άμλετ, τον Θίασο, τον Στόπαρτ, όπως το λένε το Ρόζεγκραντς και ο Γκίλντενστερν, τους πάντες. Στο έργο αυτό υπάρχει ένας Θίασος. Στη δικιά μας διασκευή λοιπόν, αυτός ο Θίασος είναι πρωταγωνιστής με την έννοια την εξής. Υπάρχουν δύο απλοί άνθρωποι, οποιοδήποτε, ο Γιώργος, ο Γεράσιμος, ο Παύλος, ο Πάνος, οποιοδήποτε καθημερινός άνθρωπος που τον συναντάμε παντού έξω, στον δρόμο,
στη στάση του λεωφορείου, στα μαγαζιά, οπουδήποτε, βρίσκονται εκλεβισμένοι στα παρασκήνια ενός θεάτρου, δεν ξέρουν γιατί έχουν βρεθεί εκεί, ούτε πώς βρεθήκαν εκεί. Τελειώνει λοιπόν ο θείασος την παράστασή του και πηγαίνοντας προς τα παρασκήνια, συναντάει αυτούς τους ανθρώπους εκεί και ο θειασάρχης του θειάσου, ο επωνομαζόμενος παίχτης, αποφασίζει να τους κάνει ηθοποιούς και να τους οδηγεί σε ένα ταξίδι ενηλικίωσης, να τους οδηγεί στη γνώση μέσα από κωμικοτραγικά γεγονότα και τους ονοματίζει Ρόζεγκρανς και Γκίλντενστερν. Δηλαδή, λέει κάποια στιγμή ένας από τους δύο, τους δύο ήρωες που τους υποδίδεται ο Γιώργος Παπαπαύλου και ο Γεράσιμος Γερατάς, λέει ο Γιώργος Παπαπαύλου, το όνομά μου είναι Γιώργος, και απαντά ο θειασάρχης, το όνομά σου δεν είναι Γιώργος, το όνομά σου είναι Ρόζεγκρανς και ο άλλος είναι ο Γκίλντενστερν. Τους κάνει λοιπόν, τους ονοματίζει και τους βαφτίζει ήρωες του έργου του Σέξπιρ, Άμλετ. Βλέπουμε λοιπόν, μετά από αυτήν την ονοματοδοσία και τη βάπτιση, το ταξίδι προς ενηλικίωση και το θάνατο μέσα από κωμικοτραγικά γεγονότα. Ο Ρόζεγκρανς και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί, του Τόμ Στόπαρτ. Άρα μέσα στο έργο, και το σεξπιρικό, αλλά και στο συγκεκριμένο, υπάρχει θέατρο μέσα στο θέατρο. Ακριβώς. Και ο συσχετισμός τέχνης με πραγματική ζωή. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς ο Σέξπιρ και στη 12η νύχτα με τη Βιόλα που παίζει, που είναι γυναίκα, που είναι άντρας, αλλά παίζει τη γυναίκα. Το έχει σε όλα τα έργα του το θέατρο μέσα στο θέατρο. Όπως το όνειρο Καλοκαιρινής νύχτας που υπάρχει ένας θείασος που πάλι παίζει μια παράσταση μέσα στο θέατρο. Οπότε ο Στόπαρτ λοιπόν, στη δικιά μας τη διασκευή, ο θείασος αυτών των τριών ατόμων που υπάρχει μέσα στο έργο, παίζει προς τιμήν του Ρόζεγκρανς και του Γκίλντενστερν όλο τον Άμλετ. Δηλαδή, ο θείασος υποδίδεται όλους τους ρόλους του Άμλετ και καθιστά και τον Ρόζεγκρανς και τον Γκίλντενστερν πρωταγωνιστές. Και μάλιστα τους δοκιμάζει στη δικιά μας την παράσταση και σε άλλους ρόλους. Επειδή το έργο είναι πολύ σημαντικό, κατά πολλούς έχει και σχέση με το θέατρο του παραλόγου. Και έχει αναλογίες, πολλοί κάνουν αναλογίες με το περιμένοντας τον Κοντό του Μπέκετ. 100%. Έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτό. Είναι ένα έργο ανατρεπτικό. Έχει σχέση με το περιμένοντας τον Κοντό, έχει σχέση με τους Μόντι Πάιθονους. Δηλαδή αυτός αποδομεί τελείως όλη αυτή την θεατρική γραφή. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Το κείμενό του και ο τρόπος που γράφει είναι βαλμένοι, πώς να το εκφράσω, τελείως ανατρεπτικά. Λέει ουσιαστικά, έχει μια τάκα μέσα που ηρωνικά τελείως λέει το θέατρο, πως το λένε, πάντα γίνεται με ένα συγκεκριμένο ηθικό, αισθητικό και λογικό αποτέλεσμα. Ο Στόπαρτ αυτό το πράγμα το λατρεύει τελείως. Δεν υπάρχει κανένα ηθικό, αισθητικό και λογικό αποτέλεσμα με την έννοια που έχει ο θεατής στο μυαλό του της αρχής, μέσης και τέλους, που τα πράγματα γίνονται με μια συγκεκριμένη ιστορία κτλ. Στον Μπέκετ και στο θέατρο του παραλόγου γενικώς, η βασική αρχή είναι ότι ο κόσμος είναι παράλογος. Ακριβώς. Ότι δεν υπάρχει. Και γι' αυτό η αρχική σκηνή με το νόμισμα. Ακριβώς. Όπως συμβαίνει ένα παράλογο πράγμα. Ακριβώς. Και προσπαθούν να δώσουν λογική εξήγηση στον παραλογισμό. Ακριβώς. Ακριβώς. Λέει μέσα κιόλας, είμαστε εδώ, λέει, στο παράλογο. Ξεκινάει ουσιαστικά το έργο με ένα χαοτικό σημείο, ότι ξαφνικά έχει το κορώνα 95 φορές και προσπαθεί ένας από τους ήρωες, ο Γκίλντενστερν συγκεκριμένα, να προσπαθεί να εξηγήσει το παράλογο με επιστημονικό τρόπο. Έτσι γίνεται το παράλογο ακόμα πιο παράλογο και είναι το παράλογο στο παράλογο. Έχει υποθεί ότι σε αντίθεση με τον πραγματικό κόσμο που είναι παράλογος με αυτή την έννοια, γίνεται μία αντίστοιχη στο έργο σε σχέση με την τέχνη που έχει λογική και έχει τάξη. Η αταξία του πραγματικού κόσμου σε σχέση με την τάξη μέσα στην τέχνη και στο θέατρο γενικά. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό, για αυτόν τον παραλογισμό που κάνουν διάφοροι? Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, διότι έτσι γιατί πολλές φορές το θέατρο είναι πιο σημαντικό από την ίδια τη ζωή. Δηλαδή, μπορεί να αποδώσει την αλήθεια της ζωής περισσότερο από ότι την πρωτοποδώσει η αληθινή ζωή, γιατί είναι μια συμπίκνωση της πραγματικότητας. Έτσι γιατί το θέατρο είναι μια επιστήμη και ο Στόπαρ το ξέρει πάρα πολύ καλά. Όπως και ο Πικάσο, σε εισαγωγικά με τους παράλογους πίνακές του, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό που κάνει στηρίζεται σε πολύ ακριβείς κανόνες και εργαλεία και επιστημονική προσέγγιση της τέχνης, και ο Στόπαρτ το ξέρει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό που σε εμάς φαίνεται παράλογο έχει πατήσει σε μια πάρα πολύ ρεαλιστική επιστημονική βάση και υπάρχει πολύ λογική από πίσω. Μια λοιπόν κωμωδία εξαιρετική, μια παράλογη υπαρξιακή κωμωδία του Τόμ Στόπαρτ, ο Ρόζο και ο Κατασκιοκίδες είναι νεκροί, στο θέατρο Επικολωνό, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 9 και 4. Εξαιρετική μουσική, ο Παύλος Κατσιβέλης. Σκηνικά κουστούμια Δήμητρα Λιάκουρα, φωτισμοί Χριστίνα Θανάσουλα, μαγικά και σύμβουλος μαγικών Κώστας Καρυπίδης, μακιγιάζ Λένια Σο, χορογραφία επιμέλεια κίνησης Θάλια Δίτσα, φωτογραφία Πάνος Μιχαήλ, βοηθός σκηνοθέτη Αναστασία Στυλιανίδη, ένα εξαιρετικό team συντελεστών που όλοι δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά.